Δεν ξέρω αν το ερώτημα, πραγματικά τώρα, γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει κάνει αυτό το έγκλημα, μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη φυσικά, κρατάει την τηλεκάρτα, την περούκα, το σακίδιο, την καμπαρτίνα. Και αν το ερώτημα αυτό μπορεί να απαντηθεί από αστυνομικό ή από ψυχολόγο. Κυρία Καθαράκη. Καλησπέρα και πάλι. Γιατί να το θεωρούμε και ψυχολόγοι το κατάλαβα. Ναι, αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι επειδή εγώ είμαι εδώ ως κλινική ψυχολόγος, να πούμε ότι κάθε φορά που μιλάμε για ζητήματα ψυχικής υγείας, πρέπει να τα προσεγγίζουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, είναι μια υπόθεση που εκκρεμεί, οπότε θα μιλήσουμε με αφορμή την υπόθεση και όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εξάλλου εφερόμενοι ως δράστη. Ακριβώς και κυρίως εγώ θα μιλήσω για το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Αυτό εγώ είπα πρέπει να απαντήσει η αστυνομία. Πολύ σωστά. Ψυχολογία. Και θα πούμε ότι σε καμία περίπτωση έτσι δεν κάνουμε διαγνώσεις εδώ μέσα από τη τηλεόραση, δεν έχουμε κλινική εικόνα. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, σαν υπόβαθρο υπάρχουν κάποιες ψυχικές δυσκολίες. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναφερόμαστε ότι αυτό είναι μια φυσιολογική αντίδραση που ξεπέρασε έτσι απλά το φυσιολογικό κάποια στιγμή. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ένας παρανομαστής παθολογίας. Τις περισσότερες φορές είναι κάτι αιμονικό. Τι σημαίνει όμως αιμονή? Αιμονή σημαίνει ότι έχω κάποιες ακούσιες σκέψεις, οι οποίες παρεμβάλλονται χωρίς να το θέλω, χωρίς να μπορώ να το ελέγξω, στη σκέψη μου, στο μυαλό μου και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό. Ποια είναι η παγίδα σε αυτές τις περιπτώσεις? Η παγίδα είναι ότι μπορώ καθ' όλα τα υπόλοιπα να είναι απόλυτα φυσιολογική η ζωή μου. Το είδαμε και από τους γείτονες εδώ, πάλι το παίρνω σαν αφορμή. Και μόνο σε αυτό το κομμάτι να εμφανίζω αυτά τα παρανοειδή στοιχεία, δηλαδή μια διαφορετική πραγματικότητα. Να έχω πάρει μια μικρή λεπτομέρεια, μίλησες μαζί της έκανες ένα like. Και αυτό είναι άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, όλα αυτά τα social media, πόσο ψεύτικες σχέσεις μπορεί να κρύβονται από πίσω. Από ό,τι είδα από το ρεπορτάζ, η μία έκανε like στην άλλη. Οπότε πάλι όλο αυτό έτσι δημιουργεί μια ψευδή εικόνα. Και να υπάρχει παθολογία μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό είναι κάτι που έχει να μας τυπήσει καμπανάκι. Και ακριβώς επειδή έρχομαι στο ερώτημά σας, μπορώ λοιπόν να έχω απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά σε όλα τα υπόλοιπα, δεν καταλαβαίνω όταν έχω μια αιμονή ότι όλο αυτό αφορά και όλους τους υπόλοιπους. Ένα είδος διαταραχής, λέτε. Βεβαίως είναι ένα είδος διαταραχής και μπαίνω. Το ότι μπορεί να έχει κάποιο ένα είδος διαταραχής σημαίνει ότι είναι και τρελός, όπως λέμε. Δεν σημαίνει ότι. Ψυχιατρική διαταραχή είναι, έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Ακριβώς. Εμείς τρελό δεν λέμε κανέναν. Κανέναν δεν λέμε. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να κληθούν κάποιοι και κάποιοι που εύκολα δικαιολογούν. Εισπέδουν να δικαιολογήσουν. Είναι το κλισέ το οποίο υπάρχει. Ή μπορούν να ακολουθήσουν και μια γραμμή, ξέρετε. Και να σου πω κάτι, Σπύρος, αυτό που λες. Γιατί η φράση, να σας πω για αυτό που λέτε, βέβαια εσείς δεν είστε δικηγόρος. Ήδη πολλοί λένε ότι ξέρει. Πάει να. Και δεν μιλάω για αυτή την υπόθεση. Επειδή και εσείς μιλήσατε γενικά. Ότι πάνε να το βγάλουν τρελό. Υπό αυτή την έννοια του είπε ο Σπύρος, με τη φράση που υπάρχει. Εδώ απλά δεν θα μιλήσω. Επειδή έχουν πιο υπόθεση, μειωμένο καταλογισμό τα άτομα τα οποία. Μπορεί να υπάρχει όμως, όπως και να έχει μια ψυχική δυσκολία. Το ποινικό δίκαιο έτσι, το προβλέπει αυτό, έτσι. Μπορεί να υπάρχει μια ψυχική δυσκολία. Να καταλάβουμε όμως λίγο το κομμάτι της αιμονής συνολικά. Είναι, το πω πολύ απλά, σαν να εγώ βλέπω εδώ πέρα πολλά μικρόβια. Αυτή είναι η αιμονή μου και τι κάνω. Πλένω τα χέρια μου για να με καθησυχάσω. Ξέρετε, το απλοποιούμε αυτό, γιατί βλέπω τη ρητορική, αν θέλετε, την προβληματική των τηλεθεατών που σκέφτονται απλά και καλά κάνουν. Ναι. Με χρησιμοποιώντας απλές εκφράσεις. Ενώ δεν είναι τόσο απλές οι εκφράσεις, ούτε οι. Όχι, δεν είναι καθόλου απλές. Ούτε οι συμπεριφορές. Καθόλου. Και εδώ πέρα νομίζω πως πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει το οικογενειακό περιβάλλον που θα πρέπει να είναι σε εγρήγορη, σε αντίστοιχες καταστάσεις, να πιάσει μικρά μηνύματα του ασθενούς για να μπορέσει να προλάβει τέτοιες παθολογικές συμπεριφορές. Μπορεί να πυροδοτήσει τέτοιου είδους αιμονές ή συμπεριφορές ένα αίτημα φιλίας ή ένα like ή πολλά like στο Facebook? Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό είναι πραγματικά έτσι όπως ακριβώς το είπατε. Να πυροδοτήσει μια ήδη υπάρχουσα παθολογία. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένα like, μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα το οποίο είναι άσχετο, μπορεί να είναι ένα αίτημα φιλίας. Σαν αφορμή, έτσι. Σαν αφορμή. Ένα αίτημα που βράζει δηλαδή και κρίνεται. Ακριβώς. Κάτι άλλο θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτό. Έτσι. Και βεβαίως δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει δείξει και άλλα στοιχεία στο παρελθόν. Συνήθως λοιπόν υπάρχουν πολλά τα καμπανάκια τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει, δεν υπάρχει μία αυτό που λέμε εμείς ψυχικά υγιή δομή από πίσω. Μάλιστα. Αντίστοιχα λοιπόν μια τέτοια πράξη που μπορεί να προκαλέσει, όπως υπόθηκε πολύ ωραία, μίμηση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εμφανίζουν κάποιες δυσκολίες ψυχιατρικές και να σκέφτονται ένα μέσο και ένα τρόπο να ανακουφίσουν αιμονές, να πάρουν εκδίκηση ή να τιμωρηθούν. Και αυτό βεβαίως το τι τιμωρία θα υπάρχει από πίσω, φυσικά έχει και αυτό το ρόλο. Κυρία Καμπαράκη και κύριε Μπαλάσκα, εντάξει, το βιτριόλι είναι ένα θέμα και αυτό φοβίζει την κοινωνία. Το κοινωνικό βιτριόλι όμως της εγωπάθειας, της αυταρέσκειας, του lifestyle στα social media με τα duck face και τα σελφοκόνταρα. Ποια θα είναι η πιο όμορφη και ποια θα βρει το καλύτερο. Τώρα, αυτό και ποιο θα είναι πιο όμορφο. Αυτό είναι πολύ για να μην θεωρεί κανείς ότι μιλάω μόνο για τις γυναίκες. Αυτό είναι μεγαλύτερη ζημιά για την κοινωνία. Και αν μείνουμε μόνο στο έγκλημα, θα χάσουμε όλο το υπόλοιπο. Γιατί έχουμε παιδιά ή και εμείς οι ίδιοι βλέπουμε γύρω μας να υπάρχει ένα
ένας γαλαξίας ψέματος. Είναι μια ωραία ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, είναι μια ωραία ευκαιρία στην ελληνική οικογένεια και στους γονείς να είναι λίγο υποψιασμένοι, να γίνει μια καλή εκπαίδευση στα παιδιά σχετικά με το τι ανεβάζουμε. Και θα το πω, το λέω πάρα πολύ συχνά, οι γονείς είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι είναι λίγη σημασία έχει τι λένε, μεγαλύτερη σημασία έχει τι κάνουν και ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει τι είναι οι ίδιοι. Δεν μπορεί δηλαδή οι ίδιοι να ανεβάζουν συνεχώς φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους και από την ουσιαστικά προσωπική του ζωή και να μην βλέπουν ότι τα παιδιά αυτά το καταγράφουν και αντίστοιχα και εκείνα θα αναπαράγουν στιγμές προσωπική του ζωή. Γίνουν ενήλικες. Και πριν γίνουν ενήλικες, δυστυχώς, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου μια καλή εκπαίδευση τι σημαίνει κοινωνικό, έτσι, κοινωνικό δίκτυο, τι σημαίνει να ανεβάζω μια φωτογραφία, πόσο πολύ θέλει προσοχή το τι θα ανεβάσω, το πόσο πολύ θα σεβαστώ τελικά το σώμα μου έτσι, και την ψυχή μου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα βγάλω, να το πω έτσι πολύ απλά, στην αγορά. Στην αγορά. Έτσι είναι. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία θα χρειαστεί πέρα από τους έμπειρους νοδικηγόρους και η πολιτική αγωγή και η υπεράσπιση, θα χρειαστεί και έμπειρους ψυχολόγους, ψυχιάτρους για να γνωματεύσουν και αρχικά, αλλά και κατά την ακροματική διαδικασία. Γιατί κάθε ισχυρισμός θα πρέπει να εξηγείται στο έμπειρο δικαστήριο ποια κίνητρα ή ποιες ρίζες μπορεί να έχει. Γιατί θα είναι μάλλον ισχυρισμός που αφορά την ψυχοσύνθεση του ατόμου. Στην αναζήτηση ενδεχομένως μειωμένου καταλογισμού ή απώλεια συνειδήσεως σε διαδικασία πράξης. Σίγουρα εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, όπως το είπαμε και προηγουμένως. Γενικά μιλάμε. Συνήθως βέβαια. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυσκολία. Εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία και ορθώς για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιεύονται. Αλλά μπορείς να δεις από κάποιον άνθρωπο τα πρότυπά του, τις προτεραιότητες του, τι ποστάρει, πώς σκέφτεται. Με έναν τρόπο, ψυχολόγοι δεν είμαστε. Σωστά. Και υπάρχουν και πολλές ομοιότητες, αλλά μιλάμε μόνο για τη φερόμενη ως δράση, δηλαδή, και αν είναι αυτή. Θα το ανοίξω λίγο περισσότερο εγώ και θα πω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η πράξη σοκάρει. Γιατί σοκάρει? Σοκάρει γιατί ουσιαστικά διαταράσσει την εικόνα. Και η εικόνα πάντοτε είναι αυτό το πρώτο στοιχείο το οποίο όλους μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, πόσο πολύ μετά θα τραβήξει την προσοχή του κοινού, να θέλουμε να δούμε πώς έγινε αυτή η γυναίκα, πώς έχει διαμορφωθεί το πρόσωπό της. Θα πέσουμε λίγο στην παγίδα να δούμε αυτό το πριν και το μετά. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε κάτι. Πόσο πολύ θα πρέπει να προστατέψουμε, θα επιμείνω στο κομμάτι της ελληνικής οικογένειας. Είναι σημαντικό οι γονείς να καταλάβουν πόση πολύ μεγάλη ευθύνη και παύλα εξουσία έχουν στο τελικά τι περνάει μετά στα παιδιά. Τελικά το σημαντικό σε όλη αυτή την υπόθεση ποιο είναι. Πόσο όμορφες ήταν αυτές οι γυναίκες και τελικά γι' αυτό το λόγο στενοχωριόμαστε, ή τελικά πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει το σημαντικό. Και μέσα σε όλο αυτό θα βάλω και ένα άλλο στοιχείο. Πόσο πολύ μεγάλο κίνδυνο είναι να μουτζουρωθεί ο έρωτας. Θέλω να το πω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι ο έρωτας μπορεί να καταστρέψει, κάποιος που μπορεί να ερωτευτεί μπορεί να χάσει τα όρια. Προφανώς κάποιος που θα ερωτευτεί θα χάσει τα όρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταστρέψει. Έτσι. Ο έρωτας είναι ένα ωραίο συνέστημα. Πρέπει να καταγραφεί ειδικά στους νέους πως είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Δεν απαραίτητα καταστρέφει. Και μέσα από τέτοιες ιστορίες προβάλλονται μόνο σκοτεινά κομμάτια που είναι πάρα πολύ κρίμα. Και θα το ξαναπούμε, ας προστατέψουν οι γονείς τελικά τι ενδιαφέρον και τι πρότυπο δίνουν στην άλλη πλευρά. Ξέρετε, κύριε Κατάρακη, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, αυτό που φοβόμαστε συνήθως είναι, με τη βοήθειά σας τώρα εδώ, η αντίδραση του γονέα τηλεθεατή ή του ανθρώπου που έχει στη φροντίδα του ανήλικα άτομα ή και ενήλικα άτομα, αλλά στη φροντίδα του, σε μένα αποκλείεται. Οι γονείς της φερόμενης ως δράστηδος αλλά και του θύματος θα πούν και είπανε, σε μένα αποκλείεται. Σε μένα συνέβη αυτό. Θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση αφορά το γείτονα ή μια υπόθεση που είναι περί την ετωλοκαρνανία ή την αφιλοχία, είναι μεγάλο σφάλμα μας αυτό. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Πολύ καλά το λέτε. Όπως επίσης και η πολύ απλή φράση που θα ακούγεται, κρίμα και ήταν μια κούκλα. Δηλαδή, αν δεν ήταν μια κούκλα, τι θα σύνευε, τι θα γινόταν. Άκουσα από πολλούς να λένε, off the record, δηλαδή, με την έννοια ότι όχι δημόσια, ότι καλύτερα να τη σκότωνε παρά αυτό που τη έκανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό τώρα έτσι. Είναι ένα φρικτό έγκλημα μένα, αλλά η γυναίκα αυτή μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της με πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να τιμωρηθεί η δράστης ή όποιος το έκανε. Mm-hmm. Αλλά αυτό δείχνει πόση μεγάλη βαρύτητα δείχνουμε στην εικόνα. Είναι γεγονός ότι παίζει ρόλο η όψη, η εικόνα, αλλά έχει γίνει δικτατορία η εικόνα. Το λέτε ωραία, γι' αυτό και στάθηκε σε αυτή την πρόταση που λέμε πολύ συχνά, κρίμα και ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Δηλαδή, αν παραμένει ήταν μια γυναίκα, αν δεν πολύ ήταν όμορφη γυναίκα, έτσι πρέπει να στηριχθεί και με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, να σταθούμε στη μετατραυματική διαταραχή που θα έχει αυτή η γυναίκα ψυχικά, πόσο πολύ θα έχει να πολεμήσει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να επουλωθεί. Έτσι είναι σημάδια που μένουν ανεξίτρια. Κατάλαβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας στην πολιτική.